Καλημέρα. Καλημέρα σας. Σας έχει και η Καθημερινή σήμερα στο σκίτσο. Mm. Δεν ξέρω αν το είδατε. Έχει ένα πολύ ωραίο σκίτσο. Mm. Σας έχει εδώ να ψεκάζετε τους ανεμβολίες υγειονομικούς. Mm. Είναι τώρα, τους κάνετε την αναμνηστική δόση εδώ. Του ψεκασμού. Τι πρέπει να γίνει τώρα με αυτούς, κύριε Υπουργέ? Εδώ λέει, χάσαμε, κύριε Πλεύρη. Πρώτα απ' όλα, επειδή εμένα μου αρέσει τα πράγματα να τα λέω όπως είναι. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι σεβαστή. Την θεωρώ μια απόφαση επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία. Και αυτό επειδή άκουσα πολλούς να λένε εάν και εφόσον είναι προσβολή στη δικαιοσύνη. Όχι. Η δικαιοσύνη έκρινε τα στοιχεία τα οποία πήγαμε, γιατί άκουσα και μια παραφιλολογία αν το Υπουργείο πήγε ή δεν πήγε στοιχεία. Το Υπουργείο πήγε στοιχεία συγκεκριμένα, που κατά την άποψή μας δικαιολογούσαν την παράταση του μέτρου τότε τον Μάρτιο μέχρι το τέλος του χρόνου. Mm-hmm. Τα στοιχεία αυτά ήταν στοιχεία που πρώτα απ' όλα έδειχναν τους θανάτους. Μάλιστα. Του τριμήνου από τον Ιανουάριο μέχρι το Μάρτιο, δηλαδή το κρίσιμο σημείο που πήραμε τις αποφάσεις. Ενώ είχε εμβολιαστεί το 90% του πληθυσμού άνω των 60, οι θάνατοι ήταν γύρω στους 3.300 ανεμβολιαστοί, 2.700 εμβολιασμένοι. Προσέξτε, μάλιστα, με 90% εμβολιασμένοι. Οι διασωληνώσεις από τις 2.400, οι 1.700 ήταν ανεμβολίαστοι, 700 εμβολιασμένοι, με 90% εμβολιασμένο πληθυσμό. Mm-hmm. Πήγαμε μελέτες συγκεκριμένες που δείχναν ότι έστω και σε μικρότερο βαθμό, όχι μόνο νοσεί ο ανεμβολίαστος περισσότερο από τον εμβολιασμένο, αλλά και μεταδίδει περισσότερο. Mm-hmm. Πήγαμε και μια σειρά από άλλα θέματα που είναι της κοινής λογικής, ότι περιμένουμε να δούμε το χειμώνα που αναπτύσσεται η λίμωξη. Το Συμβούλιο της Επικρατείας κάνει μια σκέψη που λέει ότι δεν πίστηκε ότι αυτά τα στοιχεία τα αξιολογήσαμε το εκείνο το χρονικό διάστημα. Αμφισβήτησε τα υγειονομικά στοιχεία ή το διοικητικό αποτύπωμα του μέτρου. Αμφισβήτησε και τα δύο. Συνέπειες δηλαδή ως προς τη λειτουργικότητα των νοσοκομείων. Αμφισβήτησε καταρχήν, θεωρεί ότι το εκείνο το χρονικό διάστημα δεν κάναμε την αξιολόγηση που έπρεπε, παρόλο που εμείς πήγαμε τα στοιχεία. Και σε κάθε περίπτωση ότι τα στοιχεία που του στείλαμε δεν δικαιολογούν την παράταση του μέτρου. Ναι, αλλά το Συμβούλιο εδώ λέει άλλα πράγματα. Λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να γυρίσουν στις δουλειές τους. Άρα δεν θεωρεί ότι είναι επικίνδυνοι. Λοιπόν, και εσείς λέτε ότι είναι επικίνδυνοι. Τι μας λέει, τώρα λοιπόν, ο πολίτης που πάει στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται και έχει ένα γιατρό και ένα νοσοκόμο από πάνω του ανεμβολίας τους, τι να υποθέσει? Τι μας λέει λοιπόν ο Συμβούλιος του Επικρατείας? Λέει ότι ενώ επί της αρχής το μέτρο είναι συνταγματικό που το βγάλει η Ολομέλεια, θεωρούμε ότι εκείνη τη χρονική στιγμή που πήρατε την απόφαση πια δεν δικαιολογούνταν. Δεν συνέτρεχαν οι λόγοι που συνέτρεχαν στην πρώτη φάση. Πάμε τώρα στην ουσία του πράγματος. Το Συμβούλιο της Επικρατείας κάνει τη συνταγματική του στάθμιση της ελευθερίας κάποιου να μην εμβολιαστεί και της δημόσιας υγείας και καταλήγει ότι η αναλογία στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι υπέρ των ανεμβολίας των υγειονομικών. Mm. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει επικίνδυνοτητα για δημόσια υγεία. Το γεγονός δηλαδή ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας κρίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να γυρίσουν πίσω, δεν μπορώ ως Υπουργός Υγείας να πω στους πολίτες. Και τι θα κάνατε? Άρα γι' αυτό δημιουργείται το πρωτόκολλο τώρα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα. Θα γυρίσουν αυτοί όλοι τώρα στη δουλειά σου, πώς θα γίνει? Αυτοί όλοι, το μέτρο έλεγε 31-12. Mm. Ωραία. Δεν θα γυρίσουν πιο πριν, δηλαδή η εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν θα γίνει, γιατί δεν υπάρχει έτοιμο πρωτόκολλο και σε καμία περίπτωση ως Υπουργός Υγείας δεν θα ρίσκα. Άρα ο πρώτος πρώτος θα γυρίσουν. Δεν θα ανανεωθεί το μέτρο, έλεγε 31-12, άρα δεν θα ανανεωθεί. Πόσοι είναι? 2.190 ήταν ο τελευταίος αριθμός ο οποίος είχαμε. Mm-hmm. Όμως βέβαια μπορεί να υπάρχει εκεί πέρα και κάποιος επιπλέον πληθυσμός που να νοσούσε εκείνη τη στιγμή και να ήταν μέσα, αλλά πάνω κάτω είχε μειωθεί αρκετά. Mm-hmm. Θα γυρίσουν λοιπόν όλοι τώρα αυτοί πίσω από πρώτη πρώτου? Αυτοί όλοι γυρνάνε. Μάλιστα. Βάσει της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, την οποία η κυβέρνηση θα τη σεβαστεί. Mm-hmm. Εσείς το θεωρείτε ήττα αυτό για την κυβέρνηση? Πώς το αξιολογείτε? Εγώ το θεωρώ ήττα για τη δημόσια υγεία. Μάλιστα. Και θα σας πω κατευθείαν, γιατί εμένα μου αρέσει να μιλάω. Όλους. Ρωτώ ανοιχτά εδώ πέρα. Άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ότι άμα του κάνει εμβόλιο έχει το χάραγμα του Αντιχρίστου ή του αλλοιώνεται το DNA, τον εμπιστεύεστε να είναι ο γιατρός σας εάν θα πάτε στο δημοσιοπαλλον? Εγώ δεν τον εμπιστεύω. Ήταν μόνο τέτοιοι, τόσο ακραίοι ή ψεκασμένοι εντός εισαγωγικών? Ήταν και άνθρωποι οι οποίοι έλεγαν ότι φοβάμαι γιατί δεν έχει δοκιμαστεί, φοβάμαι γιατί έχω μια σχετική ευπάθεια. Κύριε Παυλόπουλε, τολμώ να σας πω το εξής. Όλος αυτός ο κόσμος που φοβόταν στην πορεία των 16 περίπου μηνών που εφαρμόστηκε από το Σεπτέμβριο τον προηγούμενο, άρα τον
14 μηνών, πιστέψτε με ότι είδε στην πορεία ότι τα εμβόλια έχουν γίνει σε πληθυσμό και σε δόσεις τεράστιες. Είδε μετά από ένα μισό χρόνο. Επικαλούνται την επιστήμη. Υπάρχουν και κάποιοι που επικαλούνται. Επικαλούνται την επιστήμη. Επικαλούνται και στοιχεία της επιστήμης. Υπάρχουν γιατροί που τους έχουμε ακούσει, οι οποίοι επικαλούνται στοιχεία που λένε ότι να. Έγιναν οι δόσεις αυτές και είχαμε αυτούς τους θανάτους και τα λοιπά που ίσως δεν τους είχαμε και τα... Δεν προκύπτει η απώλεια Αυτή τη στιγμή υπάρχει Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, υπάρχει επιστημονική κοινότητα και με συγχωρείτε ένας γιατρός να το δούμε αλλιώς, στη λογική την οποία λέτε, που θεωρεί ότι οι χημειοθεραπείες δεν αντιμετωπίζουν τον καρκίνο. Και είναι μέσα στο νοσοκομείο και λέει ότι εμένα η δική μου άποψη, η επιστημονική, είναι ότι δεν θα γίνουν χημειοθεραπείες. Αυτός ο άνθρωπος που επιστημονικά εκφράζει κάτι, που δεν είναι ψεκασμένος που λέμε, αλλά επιστημονικά, τον θεωρείται άνθρωπο ότι μπορεί να είναι ογκολόγος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι επικίνδυνος. Εγώ λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους τους θεωρώ επικίνδυνους. Είτε γιατί δεν πιστεύουν την επιστήμη, είτε για κάποιους άλλους λόγους. Είμαι υποχρεωμένος να σεβαστώ την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θα υπάρξει όμως ένα τέτοιο πρωτόκολλο προκειμένου η επιστροφή αυτών των ανθρώπων να μην οδηγήσει σε επικινδυνότητα τη δημόσια υγεία. Και αυτό Θανάση. Το πρωτόκολλο θα υπάρξει και θα είναι αυστηρό. Την επόμενη εβδομάδα, για να σας δώσω την είδηση, θα συνεδριάσει επιστροφή εμπειρογνωμόνων. Θα θέσουμε το θέμα ότι πρέπει να συμμορφωθούμε με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και να επιστρέψουν οι υγειονομικοί. Και στην επιτροπή η οποία θα συνεδριάσει. Θα υποβάλλεται σε καθημερινό τεστ, διπλή μάσκα, τι. Αυτό προσέξτε. Επειδή μιλάμε για επιστημονικό πρωτόκολλο, θα μας εισηγηθεί η επιτροπή. Θα είναι όμως να ξεκαθαρίσω. Ξεχωριστή κατηγορία εργαζομένων πια. Αυτή τη στιγμή ανεμβολίαστε εργαζόμενοι ούτως ή άλλως, όπως ξέρετε. Ο ασθενής θα το ξέρει ότι ο γιατρός είναι ανεμβολίαστος ή ο νοσοκόμος. Αυτό γιατί και αυτό είναι ένα θέμα. Να σας πω την αλήθεια, μετά τίθενται άλλα θέματα. Υπάρχει ο άλλος που θέλει να το ξέρει. Εγώ θέλω να ξέρω. Εδώ πέρα έχουμε τη στάθμιση του δικαιώματος κάποιου να μην πει τι έχει κάνει, αλλά έχουμε και το δικαίωμα κάποιου άλλου. Ποιος είναι αυτός που τον πει. Έχουμε έναν άνθρωπο που είναι ευπαθής ομάδα, ας πούμε, ανήκει εκεί. Έχει νοσήματα. Φοβάται μην κολλήσει COVID και εμβαρυνθεί. Το πρωτόκολλο μπορεί να έχει τα εξής χαρακτηριστικά προφανώς. Προφανώς μπορεί να έχει το τεστ, που όποιο τεστ είναι, να ξεκαθαρίσουμε, δεν πρόκειται να το επιβαρύνεται το δημόσιο. Το τεστ θα το επιβαρύνεται αυτός που επιλέγει να μην εμβολιαστεί. Όποιο τεστ αποφασίζει. Μπορεί να είναι η επιπλέον προστασία, μπορεί να είναι τυχόν απομάκρυνση από σημεία πρώτης γραμμής, μπορεί να είναι θέματα τα οποία λέτε ότι σε ευπαθείς ομάδες να μην είναι. Αυτά όλα όμως θα μας τα πει η Επιτροπή. Άρα θα τα πει η Επιτροπή, Θανάση. Εγώ πάντως αυτό που θυμάμαι μετά την νοσηλεία μου στην εντατική, τη σωτηρία, βρέθηκα στο Λαϊκό, λόγω νεφρού. Θυμάμαι τον πανικό όταν στο Λαϊκό υπήρξε μόλυνση από ανεμβολία τους. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν θα ήθελα να δω το Συμβούλιο Επικρατείας ή κάποιο δικαστήριο να κρίνει, για παράδειγμα, το θέμα ευτυχώς, εάν μεταδίδεται ή όχι με τη θεία κοινωνία κάποιος ιός. Λοιπόν, έχουμε βαθιά προβλήματα ως κοινωνία, δεν θέλουμε να τα δούμε, δεν πειράζει. Μπορούμε να συνεχίσουμε αυτόν τον δρόμο. Είναι δρόμος προς την Ευρώπη, κατευθείαν προς τις Βρυξέλλες αυτός ο δρόμος. Γιάννη, μία φράση θα πεις για να πάμε σε διάλειμμα και συνεχίζουμε για λίγο ακόμα. Έλα. Σε σχέση με το ζήτημα αυτό, εντάξει, προφανώς και θα γίνει σεβαστή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εγώ ως πρόσωπο προφανώς και διαφωνώ με αυτούς που δεν ήθελαν να εμβολιαστούν. Αλλά από ένα σημείο και μετά δεν ξέρω αν υπήρχε και χρησιμότητα για το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο έχει ανάγκη από χέρια και από προσωπικό. Μάλιστα. Για να ανταπεξέλθει. Άρα, πάμε μετά να πούμε και δύο λόγια για το νομοσχέδιο, γιατί έχουμε και άλλα ζητήματα από τον Υπουργό. Ελάτε, διάλειμμα, πριν να δώσουμε να δούμε την προσφορά μας. Να δούμε, γιατί σήμερα διεκδικείται και θα έχουμε και την ανάδειξη του νικητή της 5.000 ευρώ μετρητά. 901-901-44-88. Τηλεφωνείτε, αφήνετε μήνυμα. Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, SMS Sky και ονοματεπώνυμο στο 54888, μια προσφορά της εταιρείας Bergman Cord. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε. Στα καταστήματα Linen House θα βρείτε τεράστια ποικιλία σε όλα τα λευκά είδη. Μεγάλες προσφορές σε γαλάτσι, καλυθέα, Νέα Σμύρνη, Παγκράτη, Πειραιά και στο νέο υπερκατάστημα 700 τετραγωνικών μέτρων της Linen House στη Συμβολίκη Φυσού με Πέτρου Ράλι. Και σας προσφέρει το νέο κινητό Samsung Galaxy Z Flip 4 128 GB 5G. Πληροφορίες και αγορές στο www.linenhouse.gr. Διεκδικήστε το κινητό Samsung Galaxy Z Flip 4 και μπείτε στην κλήρωση για τα 5.000 ευρώ μετρητά. Καλέστε στο 901-901-4488 ή στείλτε SMS καή κενό ονοματεπώνυμο στο 54888.
Πού πας για τις γιορτινές προσφορές? Μα φυσικά στον Γαλαξία. Προϊόντα Diadermin, Gliss, Sios Hair Care και βαφές μαλλιών Sios και Palette μείον 50%. Σεπτόνα, βρεφικά και παιδικά καλλυντικά μείον 50% και μορομάντιλα 40% φθηνότερα. Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Καλές γιορτές σε όλους. Άμεσα λευκότερο χαμόγελο ή ανακούφιση από την ευαισθησία. Νέα AIM White Now Sensitive. Χαρίζει 3 φορές λευκότερο χαμόγελο και βοηθά στην ανακούφιση από την ευαισθησία. Τώρα μπορείς να πιεις κάτι ζεστό ή να δαγκώσεις κάτι κρύο. Διάλεξε να μην διαλέξεις. AIM White Now Sensitive. Τι σχέση έχει ένας εξκαφέας στην Ολυμπία Οδό με το Μανώλη, έναν μάγειρα από τα Χανιά? Ο εξκαφέας χρησιμοποιείται στην Ολυμπία Οδό και στη Νέα Οδό, έργα που συγχρηματοδοτεί η Eurobank και χρησιμοποιούν χιλιάδες επαγγελματίες για να φτάσουν σε όλη την Ελλάδα. Όπως ο Σύφης, που μεταφέρει προϊόντα ως τη Χαλκιδική, σε μια ξενοδοχειακή μονάδα που επίσης συγχρηματοδότησε η Eurobank. Εκεί γνώρισε την Πριγκίτε και τον Τόμας και τους έπεισε να πάνε οπωσδήποτε και στα Χανιά. Και έτσι ταξίδεψαν από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης στο αεροδρόμιο Χανίων, που και τα δύο συγχρηματοδότησε η Eurobank. Όταν έφτασαν, νίκιασαν αυτοκίνητο και περιηγήθηκαν στα ορεινά χωριά της Κρήτης. Σε ένα από αυτά, δοκίμασαν τόσο φανταστικές τοπικές συνταγές που τις μοιράστηκαν με όλο τον κόσμο και ζήτησαν να γνωρίσουν τον μάγειρα. Ο μάγειρας ήταν ο Μανώλης, γνωστός για την παραδοσιακή του κουζίνα. Όλα έχουν σχέση μεταξύ τους. Γι' αυτό στη Eurobank υποστηρίζουμε τα μεγάλα έργα σε υποδομές, τουρισμό, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, βιομηχανία. Γιατί έτσι στηρίζουμε κάθε δικό σου μπροστά. Σε κάθε μπροστά. Eurobank. Full face αποτρίχωση, full face αντιγύρανση, μόνο με 39 ευρώ. Για πρώτη φορά, τρεις πηγές φωτεινής ενέργειας λέιζερ συνδυάζονται στο ίδιο πρόσωπο, στην ίδια θεραπεία και με 3 απλά βήματα επιτυγχάνουν, ακόμα και για τους πιο απαιτητικούς τύπους δέρματος, οριστική απαλλαγή από την τριχοφυΐα. 811-45-045, κλείσε τώρα το ραντεβού σου. Κέρδισε κι εσύ full face βελούδινη και νεανική επιδερμίδα μόνο με 39 ευρώ. Πάει και έρχεται με χαρά για να εντοπίσει την άπαιχτη προσφορά. Βόλτα στα My Market Δευτέρα με Τετάρτη για υπηρώτικα αυγά και αλφα τορτίγιας 25% φθηνότερα και όλα τα κρασιά 30% φθηνότερα. Βόλτα και για Pepsi και 7-Up 50% φθηνότερα. Ρολό κουζίνας My Soft Jumbo μόνο 2,75 και προϊόντα καθαρισμού Vetex 50% φθηνότερα. My Market. Εδώ νιώθεις εμπιστοσύνη. Νασασίν σπρέι και για παιδιά. Καταπολεμά άμεσα τη ρινική συμφόρηση, ξεβουλώνει τη μύτη και φροντίζει για την προστασία και επούλωση του ρινικού βλενογόνου. Νασασίν σπρέι από τη Φαρμασίν και όλη η οικογένεια παίρνει ανάσα. Στα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελωμάς φροντίζουμε για σας. Dove, AIM και Ultrex μείον 50%. Φέρει ταμπλέτες μείον 50%. Dixan 46 συν 5 μεζούρες 7,95. Softex χαρτί υγεία Silk 3,69. Ελωμάς, κάθε μέρα κοντά σας. Κυρίες και φίλοι, γεια σας. Για καθαρό και υγιεινό νερό, τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας για να δείτε την τελειότερη τεχνολογία γύρω από τα συστήματα ακριβώς της Camelot. Πολλαπλά στρώματα, όπως βλέπουμε εδώ, με τεχνολογία 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 μάικρο, με 850 γραμμάρια ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα και βλέπουμε συνεχεία Ultipur Kini 66. Θα έχετε ακριβώς το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Και βλέπουμε ότι, εάν γυρίσουμε να πάρουμε νερό,
Με τη μεγαλύτερη ένταση, φίλες και φίλοι, θα έχετε σε 6 δευτερόλεπτα ένα ολόκληρο λίτρο. Το πιο καθαρό και το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι, και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο. Την ίδια στιγμή θα δείτε στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση, και θα δείτε πραγματικότητα που λαμβάνετε και καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι, στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας και κάντε την έρευνά σας και δέστε και τις κριτικές της Camelot. Στην υγεία μας, λοιπόν. Ακόμα και αν δεν έχεις τα γενέθλιά σου, απόκτησε τώρα το νέο έξυπνο πρόγραμμα Bolton Home Plus και θα τα εκατοστήσεις. Κέρδισε συνολικά 100 ευρώ έκπτωση στους 10 πρώτους λογαριασμούς σου. Και για να τα εκατοστήσει η επιχείρησή σου, Bolton Business 21 Plus. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα Bolton στο 11300 και στο bolton.gr. Bolton. Καθαρά και έξυπνα. Τώρα, ο αφιγραντήρας Μόρις δίνει χρώμα στη ζωή σας με τη νέα σειρά Color. Αφιγραντήρες Μόρις. Περισσότερο χρώμα, χαμηλότερη κατανάλωση, μεγαλύτερη οικονομία. Έχει το χρώμα που σου πάει. Φεστιβάλ ελληνικού μελιού και προϊόντων Μέλισσας. Θα γνωρίσετε σπάνιες ποικιλίες, ιδιαίτερες γεύσεις στο πιο γλυκό ταξίδι της χρονιάς. Στις 2, 3, 4 Δεκεμβρίου, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Προσοχή, θα κολλήσετε. Ιαλουρονικό οξύ Sky Premium Life. Με την υψηλότερη περιεκτικότητα 10 mg. Sky Premium Life. Συμπληρώματα διατροφής. Στο φαρμακείο. Γεια Σαμερ, βόλτα. Βόλτα. Έκανε κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Ένα απόψε για να το σώσω. Πρώτη φορά πάει για τέτοια εποχή, ε. Επειδή μπορεί και να κάνει κρύο στην Ελλάδα, Depon Golden Flu αντιμετωπίζει το κρυολόγημα και τα συμπτώματά του. Depon Golden Flu. Το κρυολόγημα έχει τον Depon του. Βρήκα το σκορ στο Mundo Ball και... Το παγκόσμιο είναι εκεί, η εμπειρία όμως είναι εδώ. Τώρα με το Pub Store App και το Mundo Ball προβλέπεις τα αποτελέσματα του παγκοσμίου και διεκδικείς ένα αυτοκίνητο και άλλα πλούσια δώρα. Μαγικές γιορτές, μαγικές προσφορές. Αγνώτης, βρεφικές πάνες και πάντς. 45% φθηνότερα. Προϊόντα Pantene, μείον 50%. Βάνις, μεσαίες και μεγάλες συσκευασίες, μείον 40%. Φίνις, ταμπλέτες, τζέλς, αλλά και καζολίν μαλακτικά. 50% φθηνότερα. Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Καλές γιορτές σε όλους. Εδώ είμαστε με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη και τους συναδέλφους μας και συζητήσαμε πριν για τους ανεμβολίες υγειονομικούς. Το εξαντλήσαμε νομίζω το θέμα. Πάμε και λίγο στο νομοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, που έχει 2-3 πράγματα με μεγάλο ενδιαφέρον. Το ένα φυσικά είναι οι αυξήσεις που νομίζω όλοι τις υποδέχονται θετικά. Ακόμα και αν λένε ότι είναι μικρές, κάποιοι θετικό είναι έτσι κι αλλιώς. Το άλλο θέμα είναι οι γιατροί του ΕΣΥ που θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν και έξω δουλειά, αφού εξαντλούν βέβαια το έργο του στα νοσοκομεία. Εδώ υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις, είναι αλήθεια, κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα που σου λέει ρε παιδιά, εδώ μας πάρετε τη δουλειά. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι τρεις κυρίαρχες παρεμβάσεις. Είπατε τα μισθολογικά, όπου εκεί πέρα μπορεί να λένε κάποιοι είναι λίγα, αλλά εμείς θεωρούμε ότι είναι σοβαρά λεφτά. 10% ναι, μεσοσταθμικά και επιδόματα ως 400 ευρώ σε ειδικές κατηγορίες μεθανεσιολόγους και ΤΕΠ. Αντίστοιχα, έχουμε ένα κομμάτι που είναι σημαντικό της μερικής απασχόλησης, άρα το ΕΣΥ ανοίγει και σε ιδιώτες. Αυτό είναι και απάντηση ως προς τους ιδιώτες. Αυτό το λέτε όμως για απομακρυσμένες περιπτώσεις. Ναι, δηλαδή, άμα είναι σε ένα νησί, ο άλλος μπορεί να μπει και ο ιδιώτης μέσα. Όπου είναι άγονες ειδικότητες. Δηλαδή, αν είναι φυσιολόγοι που είναι άγονη ειδικότητα και βγαίνει άγονη προκήρυξη, μπορεί να είναι και αν σε άλλες περιπτώσεις. Μπορεί να μπει στο ΕΣΥ. Και το τρίτο κομμάτι που έχει προκαλέσει μια διπλή αντίδραση είναι η δυνατότητα ιδιωτικού έργου στους γιατρούς του ΕΣΥ με πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, δηλαδή εάν εξαντλήσουν την πλήρη λειτουργία του νοσοκομείου. Στους ιδιώτες δημιουργεί ένα επιχείρημα ότι μας δημιουργείται έναν ανταγωνισμό. Και στα νοσοκομεία λένε ότι μπορεί να μην λειτουργούν καλά τα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία, προσέξτε, γιατί από τη στιγμή που πρέπει να υπάρχει πλήρη λειτουργία και πλήρη συμμετοχή σε όλο το πρόγραμμα, δηλαδή να εξαντλήσει και την απογευματινή λειτουργία και να κάνει όλες τις εφημερίες, αντιθέτως, αυτός που είναι να βγει έξω, θα πρέπει να έχει εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες. Πώς θα το διασφαλίσετε αυτό?
Μα ακριβώς η πρώτη φάση είναι πιλωτική, όπως έχουμε πει, και θα απευθύνεται. Ο νόμος ίδιος λέει ως δύο φορές την εβδομάδα. Σε πρώτη φάση θα το έχουμε μία φορά την εβδομάδα για να έχει μία πλήρη παρακολούθηση. Όμως θέλω να δούμε την ουσία. Να σας ρωτήσω κάτι σε αυτό, μια και το λέτε. Ισχύει, γιατί μου το είπαν τώρα, πριν από λίγο, ότι στα στρατιωτικά νοσοκομεία, εδώ και χρόνια οι στρατιωτικοί γιατροί δουλεύουν στο ιδιωτικό τομέα. Οι στρατιωτικοί γιατροί έχουν δικαίωμα. Και δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Τα νοσοκομεία δουλεύουν εύρυθμη. Οι στρατιωτικοί γιατροί έχουν δικαίωμα. Ισχύει αυτό, επομένως. Το βασικό στοιχείο που εγώ θέλω να το πούμε και να το καταλάβουμε είναι. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν εφαρμόζεται αυτό. Ναι. Πολύ λίγες χώρες έχουν μείνει στην πλήρη και αποκλειστική. Και εγώ λέω κάτι γιατί μου αρέσει να μιλάω απλά. Ναι. Είσαι ένας γιατρός αυτή τη στιγμή που έχεις φύγει από την Ελλάδα και είσαι στη Γερμανία, στην Αγγλία. Και σκέφτεσαι να γυρίσεις πίσω. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Έχεις κίνητρο με αυτό το νομοσχέδιο. Δίνεται κίνητρο να γυρίσεις. Με αυτό το νομοσχέδιο, τι κίνητρο δίνουμε σε αυτόν τον άνθρωπο? Ότι σκέφτεται. Τα λεφτά κάπως βελτιώνονται. Μπορώ να μπω στο ΕΣΥ με μερική απασχόληση, αν θέλω και να δουλεύω έξω. Μπορώ να πω με πλήρη και αποκλειστική, αλλά να έχω και τη δυνατότητα παραπλεύρων εσόδων. Το συμφέρον λέτε περισσότερο από σήμερα. Ελκυστικό. Περιγράφεται την αδυναμία της πολιτείας να αναβαθμίσει τις οικονομικές απολαβές και το καθεστώς εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών του δημοσίου, ώστε να πλησιάσουν αυτό. Των ιδιωτών γιατρών. Μισό λεπτό. Αυτό που συμβαίνει στο εξωτερικό. Δηλαδή, αυτή είναι μία προσέγγιση. Γιατί δεν μπορούμε να πληρώσουμε τους νοσοκομειακούς γιατρούς του ΕΣΥ όσο αξίζει να τους πληρώσουμε. Και έτσι τι κάνουμε, ανοίγουμε το παράθυρο της ελεύθερης αγοράς. Αυτή προσέγγιση. Αυτό λοιπόν εδώ. Είναι η μία πλευρά, κύριε Παυλόπουλε. Ναι, πράγματι δεν μπορούμε να δώσουμε 5, 6, 7 χιλιάδες ευρώ μισθούς το μήνα. Αυτή είναι η μία πλευρά. Μάλιστα. Υπάρχει όμως και μία άλλη. Ότι κάποιοι πολύ καλοί γιατροί που υπάρχουν, όσα χρήματα και να τους δώσεις, θέλουν να έχουν και την ιδιωτική δυνατότητα γιατί μπορούν να βγάλουν περισσότερα. Άρα αυτοί οι άνθρωποι, ακόμα και αν κάναμε μια μισθολογική αναβάθμιση μεγάλη. Το δύναμο δεν είναι το ίδιο όμως. Θέλω να πω ότι ο γιατρός του ΕΣΥ, που μπορεί να έχει και ιδιωτικό γιατρείο, δεν θα έχει περισσότερες ευκαιρίες πια σε σχέση με τον ιδιώτη που του λέτε θα ισοφαρίσεις τη χασούρα. Όχι, σου γιατί το... από τις βάρδιες του ΕΣΥ. Μισό λεπτό. Όχι, γιατί τον ακριβώς τον γιατρό του ΕΣΥ τον βγάζουμε πολύ περιορισμένα. Μάλιστα, και να σας πω και κάτι και πάμε τώρα για να μην εθελοτριφούμε και στον πραγματικό κόσμο. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να υπάρχει μεταφορά ύλης. Είναι το μόνο επιχείρημα που εμείς ως Υπουργείο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Τι δεν θέλουμε δηλαδή? Δεν θέλουμε ένας γιατρός να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τον δημόσιο χώρο για να έχει. Λοιπόν. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς πολλές φορές και το ξέρουμε και τις έχετε τις καταγγελίες γίνεται εκμετάλλευση του δημοσίου χώρου και γίνεται και με παράνομη πια διαδικασία. Πάντως... Εμείς λοιπόν τι θεωρούμε? Ότι με την ηλεκτρονική πια παρακολούθηση των χειρουργείων γιατί είναι μια συνολική ρύθμιση έρχεσαι και του λες αίτημα του γιατρού, θα κάνεις αυτά τα χειρουργία το πρωί, θα κάνεις αυτά τα χειρουργία το απόγευμα. Αν εσύ είσαι καλός γιατρός και σε προτιμούν, μπορείς να πας έξω. Διαβάζω μια ερώτηση από την ΟΕΝΓΕ που κάνει λόγο, για παράδειγμα, για ιδιωτικοποίηση του συστήματος υγείας, για κατάργηση επί της ουσίας του ΕΣΥ. Κάτι το οποίο θα χρεωθούν και οι πολίτες στην πορεία του χρόνου. Τι απαντάτε σε αυτό? Εγώ πιστεύω... Και γιατί έχετε. Και υπάρχουν και αντιδράσεις και από τα δεξιά σας, να το πω έτσι. Διαβάζω ότι η κυρία Παγώνη, για παράδειγμα, διαφωνεί με το νομοσχέδιο και έχει ζητήσει η απόσυρσή του. Και η κυρία Παγώνη και η Ιατρική Συλλογή. Η Ιατρική Συλλογή, σας λέω, είναι ένα βασικό σημείο που οι ιδιώτες γιατροί θεωρούν ότι θα υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Αλλά αυτό, με συγχωρείτε, δεν είναι δουλειά του Υπουργείου Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας ενδιαφέρεται να έχει γιατρούς. Πάμε σε αυτό που λέει ο ΟΕΝΓΕ. Σήμερα, εάν σε ένα νοσοκομείο θες να έχεις 8 γιατρούς και έχεις 5, ο πολίτης που πάει εκεί πέρα δεν εξυπηρετείται. Έχετε δείξει λίστες χειρουργείων που υπάρχουν και πάει στον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Αν μετά από αυτό το νομοσχέδιο, αντί για 5 γιατρούς, έχω 8, γιατί αυτός που θα μπει μέσα να τον περιθέαλψεις δεν θα ρωτήσει, είστε επικουρικούς, είστε μερικής απασχόλησης, είστε ιδιώτης με μπλοκάκι, είστε μόνιμος, θέλει να βρει γιατρό. Ναι, εάν αντί για 5 έχω 8 γιατρούς, τότε δεν αλλοιώνει το δημόσιο χαρακτήρα. Αντιθέτως ενισχύεται, όχι βέβαια. Όχι, δεν αλλάζει τίποτα σε όλο αυτό. Δεν αλλάζει στο κομμάτι των εργασιακών σχέσεων πληρώμη του πολίτη. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, παιδιά. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να μας πει μια κουβέντα ο Υπουργός και για τα ευρύτερα πολιτικά. Γιατί έχουμε ένα πολιτικό κλίμα που μυρίζει, καλά το είπε ο Πρωθυπουργός, μυρίζει πολύ έντονα εκλογές. Τις βλέπετε να έρχονται πιο κοντά? Υπάρχει μια περίεργη ατμόσφαιρα πλέον. Κύριε Γονόμου, αυτή τη στιγμή είμαστε, άμα πάρουμε την καταληκτική ημερομηνία, είμαστε στους 7 μήνες πριν τις εκλογές. Ναι. Αυτή είναι η καταληκτική ημερομηνία. Ναι. Προφανώς, όταν έχεις μπει σε αυτό το χρονικό διάστημα, βρίσκεσαι σε μια ευρύτερη περίοδο
που, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, μυρίζει εκλογές, μια προεκλογική περίοδο. Από εκεί και πέρα έχει ξεκαθαρίσει ο Πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Η ώρα τους προφανώς δεν είναι αναγκαστικά ο Ιούλιος. Έχει πει ότι θα είναι άνοιξη εκλογές, έχει αναφέρει, 2023 έχει αναφέρει. Άρα θεωρώ ότι μετά τις γιορτές και όλα αυτά, προφανώς θα υπάρχει μια μεγαλύτερη ένταση προεκλογικών. Περιθώριο συνεργασιών υπάρχει, κύριε Υπουργέ, γιατί ο Πρωθυπουργός το άφησε ανοιχτό στο Λονδίνο, από ό,τι καταλάβαμε. Εμείς αυτή τη στιγμή θεωρούμε. Βέβαια, στόχος είναι αυτοδυναμία, όπως είπε. Υπάρχει μία κάλπη αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν δύο κάλπες και μην παρασύρεται ο κόσμος. Μία κάλπη. Μάλιστα. Η Νέα Δημοκρατία θα κατέβει σε αυτή την κάλπη προκειμένου να έχει τον αριθμό που θα την φέρει στην αυτοδυναμία στις δεύτερες εκλογές υποχρεωτικά που θα γίνουν. Από εκεί και πέρα, και το ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός, αυτός είναι ο στόχος. Αυτό πάμε να παλέψουμε. Μάλιστα. Όμως προφανώς στις δημοκρατίες, αφού κλείσαμε το πετύχετε. Είναι απλά τα πράγματα. Στις δημοκρατίες τελικά ο λαός ψηφίζει και έρχεται ένα αποτέλεσμα. Αυτό το αποτέλεσμα πρέπει να το διαχειριστούν με τα κόμματα. Με το Πασόκ θα συνεργαζόσασταν. Εμείς θέλουμε την αυτοδυναμία. Από εκεί και πέρα, αν χρειαστούν συνεργασίες, είναι μια άλλη κουβέντα. Το αποτέλεσμα. Ο στόχος είναι η αυτοδυναμία. Καλημέρα, κύριε, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.